Σήμερα βρισκόμαστε στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας Παραγωγής Βιομηχανικών Λιαντικών Προϊόντων της Τεχνολιαντικής, όπου θα συνομιλήσουμε με τον συνιδιοκτήτη της εταιρείας, τον κύριο Στράτο Σαράντου, αναφορικά με τις προκλήσεις και τα νέα δεδομένα που καταγράφονται στην εποχή μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Σαράντου, στην Έξυπνη Οικονομία. Καταρχήν, θα θέλαμε να μας πείτε από πότε ξεκίνησε να λειτουργεί η εταιρεία και πόσα χρόνια έχει που λειτουργεί ως έδρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή. Η εταιρεία έχει ξεκινήσει από το 1991 και σε αυτές τις εγκαταστάσεις έχει μεταφερθεί από το 2004, όπου ολοκλήρωσε την επένδυση περίπου τότε, εκείνη την εποχή, ύψους κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ σε μηχανολογικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις. Και βεβαίως είναι μια επιχείρηση, μια εταιρεία, η οποία έχει αμιγώς εξαγωγικό χαρακτήρα, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, η δικιά μας επιχείρηση ουσιαστικά απευθύνεται στη βιομηχανία, παράγει βιομηχανικά υλικά και εμπορεύεται βιομηχανικά υλικά, τα οποία διαθέτει στην ελληνική και στην αγορά, στις αγορές του εξωτερικού. Ωστόσο, πολλές από τις επιχειρήσεις πελάτες μας στην Ελλάδα εξάγουν τα προϊόντα τους, οπότε εμέσως ένα 80-90% των προϊόντων που διαθέτουμε αφορούν την εξαγωγική δραστηριότητα με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Σε πόσες χώρες εξάγεται, κύριε Σαράντου? Αυτή τη στιγμή εξάγουμε στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Κύπρο, στις Βαλκανικές, όλες τις χώρες, ας πούμε, της Βαλκανικής, και προσπαθούμε να αναπτυχθούμε και σε ακόμα περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια δραστηριότητα η οποία ωστόσο επηρεάστηκε και από την περίοδο της πανδημίας και από τον πόλεμο τώρα, ειδικότερα για το κατασκευαστικό κλάδο, κύριε Σαράντο, που εξάγεται αρκετά προϊόντα σας και παράγεται τέτοιου είδους προϊόντα, ποιες ήταν οι επιπτώσεις που επήλθαν? Οι επιπτώσεις εννοείται από την αρχή της κρίσης ή μόνο από την πανδημία? Ας το δούμε από την αρχή της κρίσης, από την πανδημία. Ναι. Ουσιαστικά η πανδημία δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα ως προς το ότι δεν υπήρχε ο χρόνος και η δυνατότητα σχεδιασμού. Δηλαδή γίνανε όλα πολύ γρήγορα, οι αποφάσεις που λήφθηκαν ήταν πολύ γρήγορες και από την κυβέρνηση, γιατί και έτσι έπρεπε, θεωρώ. Ωστόσο, επιχειρηματικά δεν το περιμέναμε και οφείλαμε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να πάρουμε τα μέτρα μας. Ξεκίνησε φυσικά το πρόβλημα με το ότι είχαμε την οδηγία να περιορίσουμε τις δραστηριότητες μας, να κλείσουμε κάποιες μέρες. Κάποιες άλλες εταιρείες, πελάτες μας κλείσαν και εκείνοι, οπότε δεν μπορούσαμε και να μπορούσαμε να είμαστε ανοιχτοί. Δεν είχε νόημα στην ουσία όταν είχαν κλείσει πολλές επιχειρήσεις. Και μάλιστα στα τεχνικά επαγγέλματα ένα πρόβλημα που υπήρχε ιδιαίτερα μεγάλο με την πανδημία ήταν το ότι πολλές από τις εταιρείες που εξάγουν ιδίως μηχανολογικό εξοπλισμό στέλνουν και μηχανικούς για να τον εγκαταστήσουν στο εξωτερικό. Άρα δεν μπορούσε να γίνει και μετακίνηση του προσωπικού. Υπήρχαν εταιρείες, πελάτες μας, εξαγωγικές επιχειρήσεις που παράγουν εξοπλισμό, οι οποίες είχαν έτοιμα μηχανήματα τα οποία δεν μπορούσαν να τα εξάγουν ακόμα και αν ήταν σε λειτουργία εν μέσω κορονοϊού, γιατί δεν μπορούσαν να στείλουν τεχνικό προσωπικό να τα εγκαταστήσει. Άρα υπήρξε καθυστέρηση και ως προς τη μεταφορά του προσωπικού. Ναι, υπήρξαν πάρα πολλές παράπλευρες παρενέργειες από όλη αυτή την κατάσταση του κορονοϊού, σε κομμάτι οικονομίας, σε κομμάτι υγείας. Φυσικά υπήρχαν σοβαρά προβλήματα πέρα από τα τραγικά συμβάντα της απώλειας ανθρώπων κοντινών των περισσότερων από εμάς, και καθυστερήσεων από πλευράς του προσωπικού, συνεργατών. Υπήρχε δηλαδή κάποιος που νοσούσε εκείνο το διάστημα, ήταν έξω από την αγορά εργασίας για αρκετές ημέρες, ας πούμε, που αυτό συνδυαστικά στην οικονομία δημιουργούσε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οι υποβλοκές αυτές είχαν σαν αποτέλεσμα να βάλετε και σε αναστολή δραστηριότητας εργασίας μεγάλο μέρος του προσωπικού? Ευτυχώς στη δικιά μας την επιχείρηση ήταν πολύ μικρό το διάστημα που χρειάστηκε να γίνει αυτό το πράγμα, αλλά ήταν κάτι το οποίο για πολλές επιχειρήσεις ήταν απαραίτητο και αναγκαίο. Όπως, ας πούμε, αυτές τις εστίασεις ή των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες
βάση του αντικειμένου τους ήταν υποχρεωμένες να είναι κλειστές. Ανάλογα είναι και τα προβλήματα που παρατηρεί το τελευταίο δίμηνο από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Όχι, τα προβλήματα που προέκυψαν από τον πόλεμο είναι εντελώς διαφορετικά. Mm-hmm. Ωστόσο, συνδέονται ως ένα βαθμό και με την πανδημία, δηλαδή είναι μια συνδυαστική κατάσταση, γιατί η πανδημία δημιούργησε μια πολύ μεγάλη αύξηση στις τιμές των μεταφορικών. Mm-hmm. Γιατί οι εταιρείες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι εταιρείες μεταφορών κατά τη διάρκεια της πανδημίας περιόρισαν το μεταφορικό τους έργο, mm-hmm. λόγω του ότι πολλά εργοστάσια ανά τον κόσμο ήταν κλειστά, οπότε δεν μπορούσαν να πηγαίνουν και να έρχονται άδεια τα καράβια, στο πούμε κατά μια έννοια. Και όταν ξεκίνησε πάλι η λειτουργία αυτών των βιομηχανιών ανά τον κόσμο, η ζήτηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη, είχε συσσωρευτεί η ζήτηση και η ζήτηση για καράβια και μεταφορικό έργο ήταν τεράστια. Το είδαμε αυτό το πρόβλημα, υπάρχει ειδικά με τα μικροτσίπ, κύριε Σαράντου. Όλο αυτό. Και τις επιπλοκές που είχε στην αυτοκινητοβιομηχανία και όχι μόνο, και στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Πράγματι, ξέρετε, όλο αυτό το διάστημα μέσα στον κοροναϊό ήταν αρκετός ο καιρός που μέσα σε αυτό το διάστημα άλλαξαν πολλά πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, τα μικροτσίπ που αναφέρατε ενσωματώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αυτοκινητοβιομηχανία. Τα νέα αυτοκίνητα, γιατί ένα διάστημα 2 ετών για τη βιομηχανία είναι πολύ μεγάλο, mm-hmm. που πέρα από πανδημίες, πέρα από προβλήματα και άλλα δεδομένα, η βιομηχανία οφείλει να βγάλει νέα μοντέλα, να εξελιχθεί, να αναπτυχθεί τεχνολογικά. Λοιπόν, τα αυτοκίνητα αυτό το διάστημα ενσωματώσανε τόσο πολύ τεχνολογία που σε συνδυασμό πάλι με τα κλειστά εργοστάσια στην Κίνα που παράγουν ένα μεγάλο αριθμό των μικροτσίπ, τη μεγάλη ζήτηση, το μικρό προσφερόμενο μεταφορικό έργο και όλα αυτά δημιούργησαν ένα πάρα πολύ δύσκολο περιβάλλον γενικά για τη βιομηχανία. Και για να το πάω στην ερώτησή σας, στο θέμα του πολέμου, ξεκίνησε λοιπόν το πρόβλημα με την μεγάλη αύξηση των μεταφορικών. Αυτό στη συνέχεια έφερε μια πολύ μεγάλη αύξηση στις πρώτες ύλες, mm-hmm. γιατί οι πρώτες ύλες, λόγω του ότι δεν υπήρχαν μεταφορές, ήταν δυσέβρετες και η ζήτηση τις ανέβασε τιμολογιακά, mm-hmm. και αντιμετωπίζουμε καθημερινά αυτό το πρόβλημα πλέον. Κάθε μέρα δηλαδή δεχόμαστε αυξήσεις σε όλο το φάσμα των πρώτων υλών. Όλο αυτό στη συνέχεια μετά πυροδότησε τις διάφορες, ας το πούμε, γεωπολιτικές κόντρες μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, που δεν μπορώ να γνωρίζω αν αυτό ήταν που προκάλεσε τον πόλεμο, αλλά ήρθαμε σε έναν πόλεμο κοντά στην περιοχή μας, μέσα στην Ευρώπη, ο οποίος δυστυχώς μεταξύ άλλων δημιούργησε και μια πολύ μεγάλη, απίστευτα μεγάλη και πρωτοφανή αύξηση στις τιμές ενέργειας. Είπατε για την αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών, κύριε Σαράντου, και θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω, γιατί αυτό είναι και το ζήτημα και το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της περίοδου όπου ζούμε σήμερα, της ακρίβειας. Εδώ, σε εσάς, οι πρώτες ύλες πόσο αυξήθηκαν το τελευταίο διάστημα? Κοιτάξτε, θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε μια εταιρεία που αντιπροσωπεύουμε ευρωπαϊκή, εδώ και περίπου 30 χρόνια, δηλαδή από τη σύσταση της εταιρείας. Είναι μια στρατηγική συνεργασία που έχουμε, η οποία σε όλο αυτό το διάστημα ποτέ ξανά δεν είχε κάνει πέραν της μίας αύξησης στο χρόνο, η οποία κειμενόταν στα όρια του πληθωρισμού. Μάλιστα. Λοιπόν, γύρω στο 8% περίπου. Με τα σημερινά δεδομένα. Και πολύ λιγότερο, βάσει του πληθωρισμού της Ευρώπης. Δηλαδή, μάλιστα. 2-3% ήταν οι αυξήσεις οι αιτήσεις. Από πέρσι τον Μάρτιο μέχρι και σήμερα, αυτή η εταιρεία έχει κάνει 4 ανατιμήσεις, συνολικά 20%. Και μιλάμε για πρώτες ύλες. Mm-hmm. Χώρια το κόστος των καυσίμων, χώρια το κόστος του ηλεκτρισμού, χώρια το κόστος της θέρμανσης, του αερίου. Πραγματικά είναι πρωτοφανής η αυξήση. Αυτές οι αυξήσεις που περιγράφεται, ναι, δεν μετακυλίστηκαν και στο κόστος ενός προϊόντος, στην τιμή ενός προϊόντος? Κακά τα ψέματα, εμείς οι μικρότερες επιχειρήσεις δεν έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε το σύνολο των ανατιμήσεων στο τελικό προϊόν.
γιατί έχουμε να ανταγωνιστούμε πολυεθνικές, έχουμε να ανταγωνιστούμε εταιρείες πολύ μεγαλύτερες, οι οποίες έχουν ίσως και το όνομα και το brand στην αγορά, το οποίο είναι, δημιουργεί μια ανελαστικότητα. Αυτό όπως δεν περιορίζει το περιθώριο κέρδους για εσάς. Φυσικά, φυσικά. Περιορίζει το κέρδος και δημιουργεί και προβλήματα ως προς τη συνέχεια πολλών επιχειρήσεων. Γιατί ο περιορισμός του κέρδους συνεπάγεται και μείωση των επενδύσεων. Επενδύσεων είτε σε προσωπικό είτε σε μηχανολογικό εξοπλισμό, πράγμα που μας καθιστά σταδιακά λιγότερο ανταγωνιστικούς ως προς τις πολύ μεγαλύτερες εταιρείες του εξωτερικού. Άρα υπήρχε και μια έμεση επίπτωση όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των μικρότερων ελληνικών επιχειρήσεων. Επί του παρόντος, ναι. Ναι. Μπορούμε να το πούμε και έτσι. Τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα, κύριε Σαράντο. Αυτό το θέμα της μετάβασης από την περίοδο της αναξιοπιστίας στην περίοδο, στη φάση της εμπιστοσύνης στα ελληνικά προϊόντα. Χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα να επιτευχθεί αυτό, γιατί βλέπουμε μια σειρά από ελληνικά προϊόντα πλέον να πρωταγωνιστούν στην διεθνή αγορά. Ναι. Όχι μόνο στον κλάδο το δικό σας, γενικότερα. Η ελληνική παραγωγή παραδοσιακά έχει να προσφέρει από πολύ καλά προϊόντα και πολύ ποιοτικά προϊόντα μέχρι και λιγότερο καλά προϊόντα. Τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κατάστασης που επικράτησε στη χώρα, όπου πολλές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να επενδύσουν στην εξωστρέφεια, αναγκάστηκαν να αναβαθμίσουν και το προϊόν τους. Δηλαδή, όσοι υστερούσαν ως προς την ποιότητά τους και θέλησαν να παραμείνουν και να λειτουργήσουν, είχαν την υποχρέωση, όφυλαν για να βγουν στο εξωτερικό να αναβαθμίσουν την ποιότητα. Κάτι το οποίο έγινε επιτυχώς και πραγματικά τα ελληνικά προϊόντα σήμερα, τουλάχιστον στους τομείς όπου κατάφεραν να αναπτύξουν εξαγωγημότητα, θεωρώ ότι εκτιμούνται από τις διεθνείς αγορές σε μεγάλο βαθμό. Αυτή η εναρμόνιση των ελληνικών επιχειρήσεων με τα διεθνή στάνταρ, μιλάω πάντα για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, ήταν και ο λόγος για τον οποίο πλέον οι εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι και η αιχμή του δόρατος για την ελληνική οικονομία. Κοιτάξτε, οι ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες δείχνουν εξωστρέφεια σίγουρα είναι υποχρεωμένες να έχουν πολύ καλή ποιότητα, σίγουρα έχουν υποχρέωση να είναι σωστές επιχειρήσεις και ως αποτέλεσμα όλου αυτού είναι και η αιχμή του δόρατος της ελληνικής οικονομίας. Προηγουμένως αναφερθήκατε, κύριε Σαράντο, και στις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίσατε την περίοδο της πανδημίας και υπάρχουν ακόμα λόγω και του πολέμου στην Ουκρανία. Η στήριξη, ο ρόλος πάνω της πολιτείας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται, ποιος ήταν ικανοποιητικός κατά την άποψή σας όσον αφορά την ενίσχυση και την διατηρησιμότητα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με τα μέτρα στήριξης που είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα? Η αλήθεια είναι ότι τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Στήριξαν τις επιχειρήσεις και αυτό φάνηκε από το ότι δεν είχαμε πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες να κλείσουν αυτό το διάστημα παρά την αντικσότητα των συνθήκων. Δηλαδή, σε φυσιολογικές συνθήκες δεν υπάρχει επιχείρηση που μπορεί να επιβιώσει με διατηρώντας μόνο το 30% του τζίρου του, όπως είχαν πολλές επιχειρήσεις το διάστημα του κορονοϊού. Γίνανε αρκετές παρεμβάσεις στη σωστή κατεύθυνση, οι οποίες βοήθησαν πραγματικά να σταθούμε όρθιοι, μπορώ να πω. Η κρίση όμως δεν τελείωσε. Συνεπώς θεωρεί ότι θα πρέπει να διατηρηθούν και κάποια από αυτά τα μέτρα ενίσχυση και το επόμενο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον για την τρέχουσα χρονιά. Κοιτάξτε, εγώ βασικά η πάγια αντίληψή μου είναι ότι είναι καλή ενίσχυση όταν υπάρχουν έκτακτες καταστάσεις. Αυτή που βιώνουμε τώρα. Όπως αυτή που βιώνουμε τώρα. Από την άλλη όμως, έχουμε το κακό προηγούμενο στην ελληνική οικονομία των επιδοτήσεων της γεωργικής παραγωγής, όπου το μοντέλο αυτό έδειξε ότι η μακρόχρονη επιδότηση επιφέρει χαλάρωση, επιχειρηματική χαλάρωση και στο τέλος καταστροφή. Θεωρώ ότι οι πολιτικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν από εδώ και μετά για να μας στηρίξουν ως επιχειρήσεις θα είναι ο εξορθολογισμός κάποιων πραγμάτων. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ υψηλό ενεργειακό κόστος.
Λύσεις υπάρχουν και υπάρχουν λύσεις, ας πούμε, όπως τα φωτοβολταϊκά, ιδίως για τις επιχειρήσεις τις βιοτεχνικές και βιομηχανικές που έχουν αρκετά μεγάλες εγκαταστάσεις. Υπάρχει δυνατότητα να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά. Θεωρώ ότι η πολιτεία μπορεί να στηρίξει και να προωθήσει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών όπου μπορούν αυτά να εγκατασταθούν. Αυτό θα μειώσει το κόστος του ρεύματος για τις επιχειρήσεις και θα βοηθήσει και τη χώρα, ας πούμε, σε επίπεδο ενεργειακής αυτονομίας. Θα χρειαστεί όμως χρόνος, κύριε Σαράντου, για να δούμε και τα αποτελέσματα αυτά άμεσα. Συνεπώς το ερώτημα είναι, μήπως θα έπρεπε αυτή η παρέμβαση που αναφερθήκατε στα φωτοβολταϊκά να έχει γίνει νωρίτερα? Φυσικά θα έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα, αλλά από τη στιγμή που το πρόβλημα υπάρχει, ποτέ δεν είναι αργά να ξεκινήσουμε έστω και τώρα, διότι οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί τώρα από τον πόλεμο της Ουκρανίας δεν είναι συνθήκες οι οποίες θα αλλάξουν στο άμεσο μέλλον. Δηλαδή η όλη κατάσταση όπως έχουν δημιουργηθεί οι σημερινές σχέσεις Ευρώπης και Ρωσίας δείχνει ότι τουλάχιστον για μια περίοδο 2-3 χρόνων, ίσως και παραπάνω, θα έχουμε αυτό το πρόβλημα του υψηλού ενεργειακού κόστους. Και κάτι πρέπει να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε. Αλλιώς θα έχουμε σοβαρά θέματα στη συνέχεια. Άρα θεωρείτε ότι η κρίση αποτελεί ευκαιρία για την εφαρμογή νέων δεδομένων, νέων μεθόδων αντιμετώπισης αυτής της έκτακτης κατάστασης που βιώνουμε σήμερα? Βέβαια, γενικά οι επιχειρήσεις είναι κάτι το δυναμικό. Δηλαδή δεν υπάρχει επιχείρηση που να πεις ότι θα ασχοληθώ, θα την στήσω ωραία και σωστά και τελείωσε. Πάντα πρέπει να είσαι σε εκρήγορση, πάντα πρέπει να παρακολουθείς τα δεδομένα, τις εξελίξεις, να αφουγκράζεσαι την διεθνή αγορά και το τι συμβαίνει, ας πούμε, στον κόσμο και να ακολουθείς πολιτικές οι οποίες να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Εγώ θα έλεγα ότι και πέραν όλων των προβλημάτων που υπάρχουν σήμερα, οι επιχειρήσεις πάντα πρέπει να αντιλαμβάνονται τι πρέπει να κάνουν για να είναι ανταγωνιστικές. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο εξασφαλίζει, δηλαδή αυτό που συνέβη με τον κοροναϊό, ας το πούμε, που ήταν μια έκτακτη κατάσταση και υπήρξε μια στήριξη από το κράτος, δεν είναι το φυσιολογικό μοντέλο για τις επιχειρήσεις. Μάλιστα. Και ως μέλος και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων της Βιομηχανικής Περιοχής και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, θα ήθελα λίγο και ένα σχόλιο αναφορικά με την τάση που παρατηρεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, κύριε Σαράντου, η Θεσσαλονίκη να αποτελεί σημείο αναφοράς σε επενδυτικές δραστηριότητες. Ναι. Φαίνεται δηλαδή ότι πάει κόντρα στο ρεύμα της εποχής, της κρίσης, της ύφεσης που αναφέρουμε. Θεωρείτε ουσιαστικά ότι ανοίγει ο δρόμος για την ανάπτυξη της πόλης το επόμενο χρονικό διάστημα? Ποια είναι η θέση σας? Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη η οποία ιστορικά έχει αποτελέσει ένα κομβικό σημείο στην χώρα μας. Είναι και η τοποθεσία της, είναι και η υποδομές, μάλλον όχι τόσο υποδομές, οι υποδομές πολύπονται λίγο αυτή τη στιγμή, αλλά είναι τα γεωγραφικά της χαρακτηριστικά, όπου έχει την εγκύτητα με τις βαλκανικές χώρες, έχει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, έχει τις συνδέσεις προς Δύση και Ανατολή. Λοιπόν, ήταν πάντα ένα κομβικό σημείο, εμπορικό σημείο και παραμένει. Χρειάζεται δουλειά, σίγουρα, γιατί τα τελευταία χρόνια μπορώ να πω ότι ακολούθησε ένα αναπτυξιακό μοντέλο. Δεν είναι η Θεσσαλονίκη που μεγαλώσαμε, ας το πούμε. Είναι μια πολύ πιο σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη σε σχέση με 30 χρόνια πριν. Αλλά θα μπορούσε να ήταν και πολύ πιο καλά. Συζητιούνται σημαντικά έργα για την πόλη, όπως έχω τύχει να το πούμε, τη δυνατότητα να γνωρίζω και από την ιδιότητα μέσα από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Συζητιέται η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, επίσης το έργο του flyover που θα διευκολύνει αρκετά την κίνηση της πόλης, επένδυση στο νοσοκομεία, το Thesintech, το οποίο είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και του προφίλ της πόλης, σε συνδυασμό μάλιστα με τα πανεπιστήμια, τώρα με την προσπάθεια που γίνεται με τον κινηματογράφο. Δηλαδή γενικά η πόλη έχει πάρα πολλά να προσφέρει, ας το πούμε. Πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε, να στηρίξουμε και να ο καθένας από την πλευρά του
να συνεισφέρει, ας πούμε, στο να αποκτήσει πολύ αυτό που πραγματικά μπορεί να συντελέσει τη δυναμική της πόλης ο καθένας μας, ας το πούμε. Κύριε Σαράντη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τα όσα σημαντικά μας είπατε. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και στην εταιρεία και στο έργο σας και κάθε στόχο που έχετε θέσει να τον υλοποιήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα με τα νεότερα από την οικονομία, την έρευνα και την καινοτομία. Γεια σας.